Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να σετάρουμε την Futaba, την TAF7C, συγκεκριμένα την 7 καναλιών τηλεκατεύθυνση. Πώς μπορούμε να τη σετάρουμε λοιπόν ώστε να έχουμε τα flaps του αεροπλάνου μας στον διακόπτη τριών θέσεων. Αυτόν εδώ πέρα συγκεκριμένα, ώστε να μπορέσουμε κατά την απογείωση να έχουμε τα flaps στην μισή θέση και κατά την προσγείωση να τα έχουμε σε full θέση. Θα το δούμε στη Futaba, λοιπόν, την 7. Ανοίγοντας την τηλεκατεύθυνσή μας, θα πρέπει καταρχήν να πάμε και να επιλέξουμε το μοντέλο. Να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται να κάνουμε ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο μοντέλο. Εγώ θα κάνω ρυθμίσεις για το Corsair, το F4U, το οποίο είναι αγορασμένο από το γνωστό σε όλους Hobby King. Και πάμε να ρυθμίσουμε λοιπόν να κάνουμε τις ρυθμίσεις για τα flaps ώστε να μπουν στον διακόπτη τριών θέσεων. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πάμε στο parameter εδώ πέρα που εμφανίζεται στην τηλεκατεύθυνση, να το επιλέξουμε και να πάμε να βάλουμε στο κανάλι 7 τον διακόπτη G. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή. Γυρνώντας μπορούμε να αλλάξουμε και να το βρούμε στην τηλεκατεύθυνσή μας, δηλαδή σε περίπτωση που έχει κάποιο άλλο διακόπτη, γυρνάμε, το βρίσκουμε και βάζουμε το διακόπτη G στο κανάλι 7. Ο διακόπτης G, το βλέπουμε και εδώ πέρα συγκεκριμένα, είναι αυτός, είναι ο τριών θέσεων. Λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν το G. Ωραία, είμαστε εντάξει, πατάμε το End, τελειώνουμε, ξαναπατάμε το End και βγαίνουμε. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε στο μενού πατώντας το Mode κάθετος Page και πάμε και βρίσκουμε, πάμε στην αρχική, στην πρώτη επιλογή του μενού. Ξαναπατάμε το Mode και Page και πάμε στο Program Mix. Λοιπόν, δεν θα πάμε να βάλουμε τα flaps στο κανάλι 6, γιατί συνήθως όλοι πάνε και βάζουν στο κανάλι 6 τα flaps. Γίνεται, είναι εφικτό, δεν είπε κανένας ότι δεν γίνεται, αλλά τουλάχιστον στη συγκεκριμένη τηλεκατεύθυνση, στην 7, δεν βολεύει να είναι στο κανάλι 6, γιατί κατά την ώρα της πτήσης καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η μέση κατάσταση των flaps όταν είναι στον αέρα και προσπαθούμε να προσγειωθούμε κτλ. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάμε και το βάζουμε στο τριών θέσεων. Λοιπόν, πάμε στο Program X1 που λέει εδώ. Πατάμε το Press μέσα και πάμε και επιλέγουμε το G. Δηλαδή, πατάμε κάτω όταν είμαστε στην αρχική που θα μας βάλει. Πατάμε δύο φορές το κάτω. Τέσσερις φορές το κάτω. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε το διακόπτη G. Βάζουμε το διακόπτη γυρνώντας τη ρόδα στο δεξί μέρος της τηλεκατεύθυνσης. Πάμε και επιλέγουμε πού θέλουμε να έχουμε τον διακόπτη κατά την ώρα που θα είναι κλειστά τα flaps. Επιλέγουμε το διακόπτη G και πηγαίνουμε στο master και βάζουμε το offset. Το βλέπουμε εδώ πέρα ότι το master θα πρέπει να είναι στην θέση offset στο program mix 1. Πάμε στο slave ύστερα από κάτω και βάζουμε το κανάλι 7 και είμαστε έτοιμοι από αυτό εδώ πέρα το στάδιο. Μετά εδώ πέρα στο RT πρέπει να πάμε να βάλουμε ώστε να κάνουμε τις ρυθμίσεις πάνω στα flaps, δηλαδή για να έρθει στην ίδια ευθεία ας πούμε με το φτερό, αλλά αυτό είναι δευτερεύοντα σημασία. Πάμε να ρυθμίσουμε. Το Program X1 λοιπόν είναι αυτό. Θα πρέπει να πάμε εδώ πέρα, είναι στο On, πάντα στο On, και εδώ πέρα πέφτει στο Off. Λοιπόν, συγγνώμη, θα πρέπει το Program X1 να είναι στο INH. Εδώ. Πηγαίνουμε έξοδος στο End και πάμε στο Program Mix 2. Στο Program Mix 2 πηγαίνουμε και βάζουμε το SW, τον switch δηλαδή, τον διακόπτη, τον επιλέγουμε στη θέση
την μεσαία. Γυρνάμε δηλαδή να είναι στην θέση τη μεσαία ο διακόπτης. Βλέπουμε βέβαια ότι όταν το πάω στη μεσαία γίνεται on η επιλογή. Από on, πάει on, από off, πάει on, συγγνώμη. Λοιπόν, επίσης κάνουμε το ίδιο και στο master και στο slave. Πηγαίνουμε δηλαδή το master στη θέση offset, στην επιλογή offset, και το slave στο κανάλι 7. Αλλάζουμε και αυτό εδώ πέρα κάτω, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε άλλη, ας πούμε, μπορεί να είναι εδώ, στο D, ας πούμε, σε οποιοδήποτε κανάλι, δεν ξέρουμε. Πάμε και το αλλάζουμε να είναι στην μεσαία, στον μεσαίο διακόπτη. Να δείχνει δηλαδή το J και την παύλα. Έπειτα θα πρέπει να ρυθμίσουμε και πού ακριβώς θέλουμε να είναι τα flaps όταν είναι στην μεσαία θέση του διακόπτη. Τελειώνουμε και από αυτό το στάδιο και πάμε στο Program Mix 3. Στο Program Mix 3 θα πρέπει να βρούμε πάλι το SW, το switch δηλαδή, να είναι στην πάνω θέση. Εδώ πέρα τα flaps μας θα είναι εντελώς ανοιχτά, δηλαδή θα έχουν κατεβεί στην θέση ώστε να έρθουμε, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να προσγειωθούμε. Θα έχουν έρθει στην κατώτερη θέση. Λοιπόν, θα πρέπει, εγώ τα έχω βάλει έτσι επειδή με συμφέρει, επειδή με βολεύει κατά την πτήση, μπορείτε εσείς να τα βάλετε ανάποδα. Δηλαδή όταν το J δείχνει πάνω, εσείς να το γυρίσετε να το βάλετε σε J κάτω και το μεσαίο να το αφήσετε το ίδιο, είναι ούτως ή άλλως το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, βάζουμε το J να κοιτάει το βελάκι πάνω και επίσης πάμε στο master, το βάζουμε offset και το slave το βάζουμε κανάλι 7. Okay. Λοιπόν, όταν ρυθμιστεί αυτά, θα βάλουμε να δείτε και το αεροπλάνο ύστερα, τη ρύθμιση, πηγαίνουμε και ρυθμίζουμε το RT, μπορούμε να το αλλάξουμε, να δούμε πού θα είναι ευθυγραμμισμένο όταν είναι εντελώς κλειστά, συγγνώμη, εντελώς ανοιχτά τα flaps, δηλαδή όταν είμαστε σε θέση προσγείωσης. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι έτοιμο, είναι έτοιμα όλα, οπότε πατάμε το end, κλείνουμε και πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι, όπως σας είπα, το Corsair που έχω κάνει. Λοιπόν, να ανοίξουμε, να βάλουμε την μπαταρία μας εντελώς δοκιμαστικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, βάζουμε την μπαταρία μας, τη συνδέουμε και είμαστε έτοιμοι. Τη βάζουμε πρόχειρα μέσα για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ανοίγουμε με τη σειρά ύστερα την τηλεκατεύθυνση. Προσέξτε τον γκάζι να είναι χαμηλωμένο, μην έχετε κάποιο ατύχημα. Και ανοίγουμε την τηλεκατεύθυνση. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε τι εννοούσα τώρα. Πιστεύω να φαίνεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε τα flaps, από ό,τι βλέπετε, είναι κλειστά. Είναι κλειστά, φαίνεται εξάλλου. Είναι κλειστά τα flaps μας. Okay. Οπότε, όταν θέλουμε να απογειωθούμε, τώρα δεν με βολεύει και αυτό. Τέλος πάντων, πιστεύω να μπορέσετε να το βλέπετε, να μπορείτε να το βλέπετε έτσι, όταν είναι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, όταν είναι στη θέση G, έχουμε ευθυγραμμίσει, όπως είδατε πριν με το ποσοστό της 100 που έχει, έχουμε ευθυγραμμίσει τα flaps μας, ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με το φτερό, και από τη μία και από την άλλη μεριά. Και πάμε. Όταν κάνουμε, το βάζουμε στη θέση στην μεσαία, βλέπετε ότι και τα δύο flaps έχουν αρχίσει, κατεβαίνουν στη μέση θέση ώστε να είναι έτοιμο το αεροπλάνο μας για απογείωση. Και ακόμα ένα κλικ στην πάνω θέση όταν είναι το αεροπλάνο έτοιμο για προσγείωση. Όταν τα κλείνετε φυσικά, επανέρχονται στην πρώτη τους κατάσταση, στην πρώτη τους θέση, και έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε τα flaps ώστε να μπορείτε να το βάλετε στον διακόπτη τριών θέσεων. Αυτή είναι η όλη λογική, έτσι μπορείτε να το κάνετε με την
Futaba 7 καναλιών, T-Fast, το 2,4 GHz. Πιστεύω να είναι εύκολο και πιστεύω να βοήθησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Τα λέμε την επόμενη φορά.